Μπαίνουμε στην εορτή της Παναγίας. Όπως γνωρίζετε, όλα τα χωριά κάτι κάνουν, όλοι οι σύλλογοι έχουν κάποιες δραστηριότητες. Εγώ θα σας πω μία από αυτές οι οποίες πραγματοποιούνται, πέρα από τα χωριά τα οποία κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, είτε είναι πανηγύρι, είτε είναι εκδηλώσεις με εκδηλώσεις που έχουν σχέση με μουσικές βραδιές, όπως γίνεται, που ξέρω κι εγώ από τα μέρη με το Χρυσοβίτσι στην Πιάνα. Εγώ θα ήθελα πρωτού να αναφερθώ και στην Εμπορο-Πανηγυρί, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος. Στην Πιάνα την Δευτέρα το βράδυ, στις 8 η ώρα, πραγματοποιείται τα εγγένεια του Μουσείου της Πιάνης. Τα έχουν επιμεληθεί ο Σύλλογος εκεί με πιανιώτες από την Αμερική. Έχουν αντικείμενα τα οποία έχουν μέσα στον χρόνο και από το 1821 αντικείμενα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί οποιοδήποτε. Συμμετέχουμε στην Εμπορο-Πανηγύρι και στη Στεγαίας. Έχουμε ένα περίπτερο στην έκθεση της Στεγαίας. Στις 19 του μηνός συμμετέχουμε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του γηπέδου, από ό,τι θυμάμαι καλά. Και φυσικά δεν θα ήθελα να παραλείψω τις παραστάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ακόμα στον Άγιο Γεώργιο, που είναι ιδιωτικές παραστάσεις. Και επίσης υπάρχει και μια παράσταση 22 και 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Μαντινίας, Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, με την Έλλη Πασπαλά. Και φυσικά πάμε προς το τέλος Αυγούστου, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά η εκδήλωση στις 28 του μηνός στο Λιμποβίσι. Μια εκδήλωση που είναι μια εσπερίδα περισσότερο με ομιλίες και με τη συνεργασία και το πώς θα συνεργαστούμε από εδώ και μπρος με την Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά. Και φυσικά θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος συμμετέχει και στο Πανελλαδικό Αντάμωμα, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου. Η προσέλευση του κοινού είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, κυρία Καλούτσου. Έτσι βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, το είχε ανάγκη αυτό ο κόσμος κάθε χρόνο από τις καλοκαιρινούς μήνες, να υπάρχει αυτό το 20ήμερο τρίμηνο, ας πούμε, πολιτιστικό καλοκαίρι. Από όλο αυτό το διάστημα που έχουμε τις πολιτικές εκδηλώσεις, υπάρχει συμμετοχή του κόσμου πάρα πολύ μεγάλη, και χθες την παράσταση στην οποία είχα πάει στην Ηλέκτρα είχε πολύ κόσμο, και σήμερα τα εισιτήρια στο Γυάλινο Κόσμο έχουν προπολιθεί. Και φυσικά τα χωριά και η πόλη μας είναι γεμάτα. Θα ήθελα να πω κάτι εδώ που ξέχασα και είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται το τηλεσκόπιο της ΑΣΕΑ στην Τρίπολη, στην πλατεία Πετρινού, 11 με 1 το Σάββατο αύριο, που εκεί θα μπορούν τα παιδιά και οι μεγάλοι να δουν μέσα από ένα τηλεσκόπιο τον ήλιο. Είναι μια πολύ σημαντική δράση που κάνει ο κύριος Δημόπουλος από την ΑΣΕΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας. Μια διευκρίνηση ήθελα να πω, έκανα λάθος. Η δράση αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Άρεως, μπροστά από τα δικαστήρια, γιατί εκείνη τη στιγμή ο ήλιος είναι σε τέτοια θέση που μπορούν μέσω τηλεσκόπιου να δουν πώς φλέγεται, θα κάνουν και κάποιο μάθημα, θα εξηγήσουν στον κόσμο. Είναι καθηγητές αναγνωσμένοι φυσικής. Μαζί με τον κύριο Δημόπουλο θα φέρουμε ένα αυτοκίνητο, το τηλεσκόπιο, και εκεί ένας θα μπορεί να παρακολουθεί τον ήλιο. Κύριε Καλούτσου, κλείνοντας, πότε στην ουσία ολοκληρώνονται όλες οι δράσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού, με το κλείσιμο του Αυγούστου ή θα έχουμε και αρχές Σεπτεμβρίου? Με το κλείσιμο του Αυγούστου, ναι. Στην αρχή Σεπτεμβρίου θα υπάρξει με την Ευτοπία μια παράσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαγιαροπούλιο Θέατρο. Το Σεπτέμβριο, όπως γνωρίζετε, είναι μια περίοδος δύσκολη, αλλά και σημαντική για μας, για την πόλη μας. Πέρα από την εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 15 με 21 Σεπτεμβρίου, που συμμετέχει ο Δήμος μας, έχουμε και την άλωση της Τρυπολιτσάς το διήμερο αυτό, που είναι 23 και 24 Σεπτεμβρίου.